Μέσω της ΚΕΔΑΜ ετοιμάζεται στο Άργος παιδική θεατρική σκηνή που αναφέρεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και η πρώτη παραγωγή θα παιχθεί στο τέλος Απριλίου. Για την παιδική σκηνή μας μιλά ο υπεύθυνος ηθοποιός σκηνοθέτης Μιχαήλ Κουκουλωμάτης. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη σε όλο τον κόσμο. Μετά να πούμε πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ύστερα από σκέψεις και συζητήσεις χρόνων επιτέλους είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ίδρυση της παιδικής σκηνής του Δήμου Άργους Μυκηνών, της ΚΕΔΑΜ. Να πούμε πως επιτέλους κάτι αλλάζει, κάτι κινείται, κάτι δημιουργεί τις προϋποθέσεις, εκείνες που κάνουν τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Μυκηνών να μην είναι πολίτες και παιδιά τρίτης και τέταρτης κατηγορίας, αλλά να έχουν το ίδιο δικαίωμα στη θεατρική εκπαίδευση με τα παιδιά της Νίκαιας, της Κοκκινιάς, της Γλυφάδας, της Αλεξανδρούπολης, της Πάτρας, της Καλαμάτας, του Ηρακλείου. Το θέατρο έχει σαν πολιτισμός, έχει μπει πια στα σχολεία και θεωρείται απαραίτητη μορφή εκπαίδευσης για τα παιδιά, τουλάχιστον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι, ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, τα παιδιά του Δήμου Άργους Μυκηνών θα έχουν τη δυνατότητα στις δύσκολες οικονομικές περιόδους που διανύει ο τόπος μας και η χώρα μας, να μην ξοδευτούν πολύ ώστε να είναι αναγκασμένα να μεταβούν σε άλλους νομούς ή στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν μια αξιόλογη παράσταση, αλλά η παράσταση αυτή να βρίσκεται δίπλα τους, στη γειτονιά τους, στο Μπουσιλοπούλιο Θέατρο Άργους. Έχω τη χαρά λοιπόν να ανακοινώσω ότι και να ενημερώσω ότι από τις 24 Απριλίου και μέχρι τις 11 Μαΐου, ένα από τα ομορφότερα παραμύθια που έχουν γραφτεί ποτέ στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, το «Αηδόν και το Τριαντάφυλλο» του Όσκαρ Ουάιλντ, θα κάνει πρεμιέρα στο Μπουσουλοπούλιο Θέατρο Άργους. Είναι ένα έργο σε μορφή musical, ένας ύμνος στην αγάπη, στη δύναμη της φιλίας, στη δύναμη της ομαδικότητας. Ένα έργο που παροτρύνει τους μικρούς θεατές να μην τα παρατάνε ποτέ, να έχουν όνειρα, να μην βάψουν ποτέ να έχουν όνειρα και να μην βάψουν ποτέ να αγωνίζονται γι' αυτά. Ένα έργο φτιαγμένο με πολύ μεγάλη αγάπη και με το οποίο υπογράφουν συντελεστές από τη δική τους τη μεριά, από τους καλύτερους που έχουμε στη χώρα μας. Τα σκηνικά και τα κοστούμια τα υπογράφει μία από τις καλύτερες σκηνογράφους και ενδυματολόγους που έχουμε στην Ελλάδα, χρόνια συνεργατιδά μου, η Δέσποινα Ιβολίδη. Τη μουσική, η οποία έχει γραφτεί πρωτότυπα για αυτή την παράσταση, μας την έχει κάνει ένας εξαίρετος συνεργάτης μου, ο Δαμιανός ο Πάντας. Και εδώ στο σημείο της μουσικής θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, γιατί θα ήθελα να πληροφορήσω και τα μουσικά σχολεία του νομού μας, αλλά και όλους όσους ασχολούνται με τη μουσική, ότι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση, γιατί υπάρχει το ενωτικό χαλί από κάτω, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν κομμάτια από διαφορετικά είδη μουσικής, από έντεχνο μέχρι τζαζ. Πολύ σπάνια γράφεται τζαζ μουσική σήμερα στη χώρα μας. Είναι μια φιλόδοξη παραγωγή που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις παραστάσεις και από τις παιδικές σκηνές των Αθηνών. Εφάμιλη των παραγωγών που έχω κάνει στα μεγάλα κεντρικά θέατρα της Αθήνας και ελπίζω και μέσα από την εκπομπή σας όσα σχολεία δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή να δηλώσουν. Είναι μια ευκαιρία και μέσα από την παιδική σκηνή του Δήμου Άργους Μυκηνών κάποια πράγματα στον τόπο μας να αλλάξουν. Είναι ευκαιρία να κάνουμε τον τόπο μας, να κάνουμε την πόλη μας τόπο, πόλη επισκεψιμότητας. Ερχόμενοι μαθητές από διάφορους νομούς της Πελοποννήσου, από τον νομό Αρκαδίας, από τον νομό Κορινθίας. Ερχόμενοι να παρακολουθήσουν αυτή την παράσταση, ίσως να έχουν μετά τη διάθεση να επισκεφθούν και τους αρχαιολογικούς χώρους των Μυκηνών, το μουσείο μας και το αρχαίο θέατρο. Επίσης, μέσα από αυτή μας την εκδήλωση,
δίνεται η δυνατότητα και η προβολή της πόλης μας προς τα έξω. Ο αθηναϊκός τύπος, οι εφημερίδες και τα περιοδικά ήδη έχουν αρχίσει να ασχολούνται και έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή την παραγωγή. Θέλω να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο, το Δήμαρχο, αλλά και την ΚΕΔΑΜ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΑΜ, στο πρόσωπο του φίλου του Νίκου του Γκαβούνου, που μετά από χρόνια συζητήσεων κάνουμε πράξη, επιτέλους, την επιθυμία μας, αυτή μας την επιθυμία και αυτό μας το όνειρο. Ραντεβού 25 Απριλίου στο Μπουσιλοπούλιο Θέατρο με την κοινότητα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και για όσοι δεν τα καταφέρουν τότε, στις 29 Απριλίου ή στις 11.30 ή στις 12 η ώρα το πρωί, ημέρα Κυριακή, σας περιμένουμε όλους εκεί, στην επίσημη πρεμιέρα μας.